Τον Έντοβιτς βγαίνει γρήγορα στην κορυφή και παίρνει ένα πικ του Παπαγιάννη. Εκτελεί εν ρηπεί οφθαλμού. 0-3. Νέντοβιτς πήρε. Να του φλέξουν, του κόψε λίγο τη φόρα. Ρεέστη κυνηγά το σπλίτ που δοκίμασε ο Νέντοβιτς. Δεν ήταν καλό και δεν έφυγε διασμό. Μέχρι το layup. Λόμπα για τον Παπαγιάννη. Το αλλιούπ ολοκληρώνεται για το 2-5. Κι άλλη λόμπα, κι άλλο κάρφωμα, 2-7. Νέντοβιτς. Πέρασε από την άλλη πλευρά, εκτέλεσε και πάλι. Καταπληκτικός Νέντοβιτς, 2-10. Ντράγκιτς. Αγαπημένο του παιχνίδι από την baseline. Κι άλλο λάθος που οδηγεί σε παιχνιδιασμό, κακό συνήθειο. Γεντράιτης την καρφώνει, 8-10. Λιλδόσα για τρεις. Ισπανικό προβάδισμα πια. Πολωνάρα με τον White, Τζεκίρι και Ντράγκιτς. Με τον Παπαγιάννη είναι. Τον έχασε ο Έλληνα Σέντερ. Τζεκίρι με τον Παπαπέτρου να χάνει τη μάχη του rebound. Σαντρός κυνηγά τον Χένρι, αλλάζει ο Παναθηναϊκός παντού. Παπαγιάννης, πολύ ωραία και ο Σαντρός συμπληρώνει την καλή άμυνα του Έλληνα και ο White θα την καρφώσει. Ο Πίτερς νέο πρόσωπο, απειλή από μακριά, βάλει 25 στην Φενέρμπαχτσε, μακράν στο καλύτερο φετινό του παιχνίδι. Ωραία πάσα για τον Τζεκίρι. Ντράγκιτς. Το πάνε για τον Πίτερς που είναι με τον Μάκετς όπως βγήκαν τα μαρκαρίσματα. Δεν έχει τρόπο να μιληθεί ο Αμερικανός. Παπαγιάννης όχι. Άλλη μια πρόσεκτη πάσα. Εκτεθειμένος ο Παναθηναϊκός. Γκεντράιτης κοίταξε κοψίματα. Ο Παναθηναϊκός τη γλίτωσε σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο όχι. Τώρα καλείται ο Σαντρός να φτιάξει κάτι. Πάλι πήγε ο Όγκους. Διπλάρι με στην κίνηση. Ωραίο κόψιμο του White. Πήρε την μπάλα από τον Κουβανό και τελείωσε τη φάση. Μακ, με κακός αμυντικός. Ο Ντράγκιτς τον νίκησε πανεύκολα, 31-29. Σέρβος ξεφορτώθηκε γρήγορα την μπάλα, ο Κασελάκης δίχως φόβο, 31-32. Παπαγιάννης πιέζει την πάσα του Χένρι, δυο με τον White. Πήγε μέσα, άτσαλο τελείωμα της φάσης, αλλά τα κατάφερε, 42-34. Χένρι. Πέρασε εύκολα, πολύ εύκολα. Και την τελειώνει τη φάση ο Διόπ. Μποχωρίδης, 10 δευτερόλεπτα. Τώρα θα βγει ο Νέντοβιτς και θα πάρει την μπάλα. Έκανε προσποίηση, πήγε μέσα. Η πάσα για τον Παπαπέτρου, η εκτέλεση για τρεις. Μέσα, 46-39. Πολύ χρήσιμο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό. Λιλδόσα έμεινε μπροστά ο Σαντρός. Εκτέλεσε αυτός όμως το στόχο. Γλίστρης ο Νέντοβιτς, προσωπική φάση του Ιωάννη Παπαπέτρου, πέρασε από τον Διόπ, έμεινε στον αέρα με ταμπλό. Το follow του Παπαγιάννη, 48-44. Παπαπέτρου με τη σταυρωτή, χρησιμοποιεί το κορμί του, αλλά αστοχεί. Ο Παπαγιάννης είναι εκεί, καλάθι και φάουλ. Γιώργος Παπαγιάννης παρών. Σαντρός για τρεις. Ξανά επιθετικό rebound, ο Μίτογλου αυτή τη φορά, 50-49. Βιλδόσα δίστασε η πάσα στο περίπου. Λίγος χρόνος, Χένρι, αλλαγές. Κανείς δεν κάλυψε όμως τον Τζεκίρι, ο Παπαγιάννης ήταν πάνω στον Χένρι. Στους 5. Ωραία πάσα του Παπαγιάννη, Σαντρός. Παρά την προσπάθεια του Βιλδόσα, σκοράρει 54-51. Χαμήλος ο Βιλδόσα, πικ του Παπαγιάννη. Πάσα πέρασε, όχι δεν πέρασε. Μπλοκ εντυπωσιακό του Τζεκίρι στα ίσα στον Παπαγιάννη στη φάση του αγώνα. Λιλδόσα κάνει να βγει. Πάλι δεν μπόρεσε να βγει άμυνα πάνω του. Πάλι τρίποντο 60-53 από την άλλη πλευρά. Λιλδόσα και Τζεκίρι, αυτός ψάχνει τις πάσες. Έχει πέσει ο Φώστερ τραυματίας και ο Βιλδόσα εκτελεί ανενόχλητος κι άλλο.
Πίτερς για τρεις πάλι ελεύθερο. Χένρι θέλει να ταλαιπωρήσει τον Παπαγιάννη, δύσκολη δουλειά. Του έδωσε αναγκαστικά τον jump shoot. Δεν είναι καλλιώς. Πάσα για τον Πίτερς είναι κακή. Και ο Χένρι αναγκασμένος να εκτελέσει υποπίεση χρόνου και βάζει αντιπωσιακό σου. 77-60. Και ο Γκεντράιτης επίσης. Ξεκίνησε να βρέχει τρίποντα στη Βιτόρια, 83-60. Νέντοβιτς με λίγη περιπέτεια, 87-65. Βουάιτ, Μίτογλου, όχι. Κάλυψε ο Σεντεκέρσκης. Ελεύθερος ο Γκεντράιτης. Άρχισε η άμυνα για άλλη μια φορά. Και το μάτι θα τελειώσει κάπου εδώ. Μένουν και 5,5. Ο Παναθηναϊκός φεύγει από την Ισπανία έχοντας δεχτεί 95 από τη Βαλένθια, 93 από την Μπασκόνια. Δεν είναι να ψάχνεις και πολύ μακριά για να βρεις τι έφταξε περισσότερο. Μπορείς να στόχισε. Τελικό σκορ στην Βιτόρια. Μπασκόνια 93, Παναθηναϊκός 72.